Στην πρόσφατη ομιλία του χθες στη Βουλή, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε στην πρότασή του το κομμάτι της θνητότητας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη θνητότητα. Το 89% των θανάτων δυστυχώς είναι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Είναι η κρίσιμη ηλικιακή ομάδα που έπρεπε να έχει εμβολιαστεί. Ακούσατε εσείς κάποιο ποσοστό ανεμβολίας των ή εμβολιασμένων? Όχι βέβαια. Αν βόλευε, λέτε να μην αναφερόταν ευθέως και να περιμένει ο Υπουργός να βγει συμπέρασμα από τα συμφραζόμενα, στο ξαναδιαβάσω. Το 89% των θανάτων δυστυχώς είναι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Ακούτε εδώ κανένα ποσοστό εμβολιασμένων ανεμβολιαστών? Όχι. Από το Σεπτέμβριο, 1η Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, εφαρμόστηκαν όλα τα υποχρεωτικά μέτρα για τον εμβολιασμό, γιατί οι συμπολίτες μας που σας είπα, το 90% των θανάτων, αν ήταν εμβολιασμένοι, θα είχαν πολύ περισσότερες ελπίδες. Άντε πάλι. Πάμε ξανά. Ακούσατε εσείς κάποιο ποσοστό ανεμβολίας των ή εμβολιασμένων? Όχι βέβαια. Αν βόλευε, λέτε να μην αναφερόταν ευθέως και να περιμένει ο Υπουργός και από εδώ να βγει συμπέρασμα από τα συμφραζόμενα. Βλέπετε λοιπόν πώς δημιουργούνται οι εντυπώσεις. Βλέπετε πώς γίνεται η πλήση εγκεφάλου. Ξέρουν κάποιοι καλά από τέτοιες μεθόδους, τις έχουν μελετήσει καλά στο παρελθόν τέτοιες μεθόδους. Όχι, δεν είναι οικογενειακή η συνευθύνη. Το δέχομαι. Και αν σκεφτούμε ότι η χώρα μας είναι τρίτη στον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ηλικίες άνω των 50 και δεύτερη μετά την Ιταλία, το 7,2% του πληθυσμού μας είναι άνω των 80 ετών, με μέσο όρο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 5,5%. Επομένως, υπάρχει κόσμος πολλής που ήταν σε αυτή την ευάλωτη κατηγορία. Είναι όντως έτσι? Θα σας αναρτήσουμε κάποιους πίνακες. Φαίνεται ότι είναι συστηματικό να αλλοιώνουμε στοιχεία και θα δείτε ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Επίσης θα σας αναρτήσουμε μερικούς πίνακες με κάποια διαγράμματα. Στο πρώτο που θα δείτε από αυτά φαίνεται η πορεία των εισαγωγών αναβδομάδα ανά εκατομμύριο κατοίκους. Και στο δεύτερο δείχνει ότι με εξαίρεση την Ισπανία που προηγείται από τις 26 Ιουλίου του 2021, η Ελλάδα μπαίνει επικεφαλής εισαγωγής στα νοσοκομεία. Από τις 26 Ιουλίου του 2021 η Ελλάδα. Από το 15 Αύγουστο και έπειτα είμαστε σταθερά πρώτοι. Θα τα δείτε. Μέχρι και σήμερα στις εισαγωγές με μεγάλη εκατοστιαία διαφορά. Τα στοιχεία από εκεί που τα στέλνουν και οι δικοί μας και τα επικαλούνται. Τα Our World in Data. Και έτσι από μια γρυπούλα, όπως δηλαδή κάθε χρόνο, τα νούμερα ανεβαίνουν, ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν σε όλους τους δείκτες εισαγωγών, διαλυσολυνώσεων, θανάτων. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση, όπως θα δείτε από τα διαγράμματα, που δημιουργήθηκε πρόσφατα ή που έγινε άπαξ. Εάν πάρουμε υπόψη μας τα δεδομένα από το καλοκαίρι και μετά, τότε με εξαίρεση την Ισπανία που προηγείται, η Ελλάδα μπαίνει επικεφαλής από τα τέλη του Ιουλίου. Μετά το 15 Αύγουστο είναι μέχρι και σήμερα επικεφαλής η Ελλάδα στις εισαγωγές στα νοσοκομεία. Μια προσεκτική ματιά στις καμπύλες που θα δείτε στα διαγράμματα δείχνει επίσης ότι πάντα σχεδόν ήμασταν στις ψηλότερες θέσεις. Πρόκειται λοιπόν για διαχρονικό φαινόμενο με τάση σταθεροποίησης. Και αυτό προειδοποιείται και τις προοπτικές της χώρας μας σε αυτή την κούρσα δυστυχώς του μακράβριου πρωταθλητισμού. Και επειδή αυτή η διακύμανση μπορεί να πει κάποιος ότι δεν δείχνει τον αριθμό των νοσηλευομένων, θα αναρτήσουμε και το διάγραμμα που δείχνει ότι δεν στέλνουμε στοιχεία. Ποιος είναι υπεύθυνος να τα στέλνει? Να γιατί επιμένουμε στα πρωτογενή και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι θέμα λοιπόν πρακτικών ποιος κρατούσε και δεν κρατούσε μέσα στον ΕΟΔΗ, αλλά ποιος έστελνε πρωτογενή στοιχεία και πού. Από τα τέλη Αυγούστου έχουμε πολύ καλή, καταλαβαίνετε τι εννοώ αρνητικά, επίδοση και στις εισαγωγές στις ΜΕΘ. Επίσης θα το αναρτήσουμε. Όσο για τους θανάτους, την πρωτιά την έχουμε από το Μάρτιο του 2021. Επομένως δεν πρόκειται για φωτογραφία της στιγμής, όπως μας λένε οι διαχειριστές. Και η σχέση νέων κρουσμάτων και θανάτων επίσης δεν αποτελεί μαγική εικόνα. Συνολικά θάνατη και υπερβάλλουσα θνησιμότητα είναι επίσης ενδεικτικά των αρνητικών καταστάσεων. Η υπερβάλλουσα θνησιμότητα είναι από την επίσημη βάση δεδομένων του Euromomo και εμφανίζεται σε αυτό το δείκτη που θα δείτε μια πτώση το Φεβρουάριο που οφείλεται πού?
στο ότι καθυστερήσαμε, το θυμάστε τότε, να δηλώσουμε τους θανάτους. Βρήκαμε όμως το RR World in Data ακριβώς πώς η υπερβάλλουσα σε ποσοστό απεικονίζεται πιο καθαρά. Και επί συνολικών θανάτων υπολογιζόμενοι σε απόλυτους αριθμούς και πάλι καλά κρατεί σταθερά ανερχόμενοι. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, η θνητότητα είναι ο αριθμός των θανάτων από συγκεκριμένη αιτία εν προκειμένου COVID-19. Η υπερβάλλουσα δεν είναι θνητότητα, αλλά θνησιμότητα, δηλαδή θάνατοι από όλες τις ασθένειες. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ θνητότητας και θνησιμότητας. Και θα κλείσω την αναφορά στα όσα είπε ο Υπουργός. Γιατί ο Υπουργός μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά άμα ψάχνεις τα στοιχεία, οφείλω να το πω. Ασπρόσυχη και η αντιπολίτευση και η αξιωματική. Τις αμολάν στοιχεία και αντί να τα πιάσει, για να καταλάβετε τι έλεγχος γίνεται, τα τρώει αμάσιτα. Τι είπε λοιπόν ο Υπουργός χθες? Έδωσε ένα συντριπτικό στοιχείο. Είπε, 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν ήταν στο 67% το ποσοστό των εμβολιασμένων πολιτών στον ελληνικό πληθυσμό και σήμερα είναι 84%. 17 μονάδες με τα μέτρα τα οποία εσείς κύριοι της αντιπολίτευσης καταψηφίσατε. Και με αυτά τα μέτρα έφτασε αυτό το ποσοστό 17 μονάδες πάνω. Λοιπόν, πήραμε τα στοιχεία. Ξέρετε ποια είναι η πραγματικότητα? 1η Σεπτεμβρίου ήμασταν στους πλήρως εμβολιασμένους στο 55,43 και πήγαμε στο 70,2. Άλλο το 15 μονάδες και άλλο το 17. Υπουργέ, διότι όπως είπες μας ενδιαφέρουν εδώ τα άτομα, τα πρόσωπα, δεν είναι αριθμοί, αυτό δεν είπες? 2 μονάδες είναι μεγάλη διαφορά. Θα μου πει τώρα εδώ πέρα σωστά η Μαρία, και τι κάθεσαι εσύ και ασχολείσαι? Εδώ δεν τα κάνουν αυτοί που θα έπρεπε να τους ελέγχουν, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ναι, αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, να μην το καταπίνουμε και αμάσιτο, διότι οι πίνακες, είπαμε εμείς, τα στοιχεία τους δεν τα εμπιστευόμαστε. Πίνακες αυτοί, πίνακες κι εμείς. Με μία διαφορά, ότι εμείς τους δίνουμε, το λέω για κάποιους φίλους που λένε κουράζονται, έτσι, τους δίνουμε πλήρως και αναλυτικά και τους αναρτούμε, διότι ακριβώς είναι τα ίδια στοιχεία που στέλνουν ή δεν στέλνουν έξω. Εδώ είναι το κουφό. Αλλά τα επικαλούνται αλακάρτ όποτε βολεύει. Άρα, σας κουράζουμε, δεν σας κουράζουμε, εμείς θα συνεχίσουμε. Το έχουμε επιλέξει με τον ίδιο ρυθμό. Τα ίδια ισχύουν και για τη γύρα του πληθυσμού. Μην πω τώρα περισσότερα. Η Κάρμεν μου λέει εδώ πέρα ότι δυστυχώς στα ΜΜΕ συζήτηση σοβαρή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και με ρωτάει εδώ πέρα και ο φίλος ο Γιάννης, μα τι γίνεται επιτέλους στον Καναδά? Γιαννάκη, να μένουμε στο τι γίνεται κυρίως στη χώρα μας. Πρόκειται για αυθόρμητη πρωτοβουλία που ξεκινά από μια ειλικρινή διαμαρτυρία, ή επρόκειτο για μια κίνηση που αποσκοπεί στην έξαρση μιας ήδη υπάρχουσας κρίσης στον Καναδά, που επειδή ενδεχομένως βαίνει σε εκτόνωση κάποιοι θέλουν να τη συνεχίσουν? Διότι εδώ με την κινητοποίηση στον Καναδά ακούστηκε από την κυβερνητική πλευρά του Τριντό, δέστε τι προβλήματα δημιουργεί η Ρωσία του Πούτιν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και εκεί είχες 10.000 φορτηγατζίδες των συνόρων να έχουν παγώσει τα πάντα. Ακόμη και έτσι χρησιμοποιήθηκε. Άρα στην ουσία έχεις ένα νέο πλήγμα στην ήδη δοκιμαζόμενη αλυσίδα τροφοδοσίας και διανομής αγαθών εν μέσω πανδημίας και σε ένα κλίμα διεθνούς έντασης και προπολεμικής προετοιμασίας. Προφανώς και όλα θα μπορούσαν να έχουν ολέθριες συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και ταυτόχρονα να αποτελέσουν το κατάλληλο πρόσχημα για να συγκαλυφθεί το αδιέξοδο του συγκεκριμένου τρόπου παραγωγής και της ελευθερίας των αγορών, την ίδια στιγμή που θα συνεχίσει να μεγιστοποιείται η συσσόρευση κεφαλαίων, εκμεταλλευόμενη ακόμη και τα ψίχουλα της πνέουσας ταλίσθια πραγματικής οικονομίας από την εναπομείνουσα παραγωγική διαδικασία. Πέρα από την αποκλειστική εκμετάλλευση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου που ο ίδιος ο παγκόσμιος αυτός ιστός κατέχει κατά αποκλειστικότητα. Δεν είναι τόσο απλό λοιπόν.
στην αυθόρμητη στημένη κινητοποίηση, διαλέγεις και παίρνεις, τζογάρουν όλοι. Και κλείνουμε τη σημερινή μας αναφορά στα της πανδημίας, γιατί εμείς δεν τα ακούσαμε στη Βουλή, με τρία διαγράμματα που επίσης θα σας αναρτήσουμε, γιατί σας είπαμε ότι η πραγματική διαφορά είναι 15 και όχι 17-18 μονάδες πάνω. Έτσι, λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα στους εμβολιασμούς που είπε ο Υπουργός. Όμως, από τα τρία διαγράμματα που θα αναρτήσουμε, θα δείτε ότι αυτή η αύξηση 15% υποτίθεται αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στα διαγράμματα αντιστοιχεί σε 6,66 μονάδες αύξησης των θανάτων. Εμείς δεν λέμε ότι κολλάει το ένα με το άλλο, λέμε όμως ότι αυτό θα έπρεπε να εξηγηθεί με έναν τρόπο. Αυξήθηκε κατά 15 μονάδες η εμβολιαστική κάλυψη, αλλά έχουμε και 6,66 μονάδες αύξησης στο θανατικό. Αυτό και εν πάση περιπτώσει το 20%, αν είναι έτσι όπως λέτε τα στοιχεία των εμβολιασμένων που χάνεται, ούτε αυτό ενδιαφέρει να αναλυθεί. Είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία όφιλε η επιστημονική ομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης να τα συζητήσουν διεξοδικά, αν είχαμε βέβαια αν είχαμε βέβαια έναν γνήσιο δημόσιο και επιστημονικά διάλογο. Άρα αυτά που είπε χθες ο Υπουργός, λέμε ότι δεν τα πρόσφερε η αύξηση 15 μονάδες, διότι όσο δεν έχεις μέτρα δημόσιας υγείας και όχι μέτρα προστήμων και μουσικών και δεν σπάς τις αλυσίδες ρουφιάνες μετάδοσης, θα σου προκύπτουν αυτά τα ζητήματα. Θα το ξαναπούμε λοιπόν. Θέλει η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μία γροθιά να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της πανδημίας, να κάτσουν κάτω, να ανοίξουν την πρόσβαση των δεδομένων των πρωτογενών σε όλους τους επιστήμονες και το επιστημονικό δυναμικό της χώρας με διαφάνεια, με μια επιτροπή η οποία θα είναι υπερκείμενη όλων, θα ελέγχει τις πηγές των δεδομένων, θα τις αξιολογεί ότι είναι ορθές, δεν θα μαγειρεύονται τα στοιχεία κατά το δοκούν και να πορεύεται η χώρα πρωτίστως στην πρόληψη και την ανακοπή. Απλά πράγματα είναι. Δεν χρειάζεται να επικαλούμαστε ετεροχρονισμένες εξαμήνου μελέτες για τα αυτονόητα.